Πραγματικά δεν περίμενα ότι σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα θα έφτανε η μέρα που ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας γίνεται το κούφιο μεγάφορο του κύριου Βαξεβάνη. Τροπή σας, κύριε Τσίπρα! Μια σκληρή εφόλυση ύλης τριπλή μονομαχία με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη εκτυλίχθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και ένα διπλό μπραντ εφέρ μεταξύ της Φόφης Γεννηματά και του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια του Πασόκ. Τι τα κάνατε τόσα λεφτά? Δεν ξέρω αν η κυρία Γεννηματά έκανε και κούρεμα ήδη και λέει δεν 200 αλλά 100. Αλλά εν πάση περιπτώσει και 100 να είναι, είναι πάρα πολλά. Αλλά τι τα κάνατε όλα αυτά τα χρήματα μαζί με τις υπέρογκες χρηματοδοτήσεις από τις κρατικές επιχορηγήσεις? Και δεν συνυπολογίζουμε όλα τα σκάνδαλα, τις Siemens, Novartis, δεν τα υπολογίζουμε αυτά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν υψηλή επικριτική τόνη από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς και ένα σφοδρό επεισόδιο μεταξύ του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση και του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου, επειδή δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία επαναφέρεται διαρκώς εδώ, είναι δυστυχώς επίπεδου κουτσομπολιού, πρωινού τηλεοπτικού, πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής και μάλιστα σε σταθμούς τρίτης κατηγορίας που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν ευρώ για να μπορούν να εκπέμπουν σε δημόσια συχνότητα. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστρεψε τα πυρά της κριτικής του στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως σήμερα από κήρυκας των θαλασσοδανείων γίνεται κήρυκας της ανευθυνότητας για όσα του είχε καταλογήσει για τη διαπραγμάτευση και την αργοπορία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης που κάνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ζητάει επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα. Τι άλλο να πούμε, κύριε Μητσοτάκη? Ρίχνουμε εμείς το επίπεδο της συζήτησης. Φανταστείτε αν τέτοια ζητήματα υπήρχαν όχι στον πρόεδρο του κόμματος, σε έναν απλό βουλευτή, τι θα είχατε κάνει εσείς? Έρχομαι στο θέμα ψυχάρι. Κύριε Μητσοτάκη, όσοι αναλαμβάνουν δημόσιες ευθύνες, έχετε αναλάβει κι εσείς, ανέλαβα κι εγώ, δεν κρίνονται από το ποιους βλέπουν, αλλά από το αν εξυπηρετούν χρησιμοποιώντας την εξουσία τους αυτούς που βλέπουν. Αν θέλετε λοιπόν να με κρίνετε για τον κύριο Ψυχάρη και για οποιονδήποτε άλλο, να κρίνετε και να συγκρίνετε αν εγώ από τη θέση του Πρωθυπουργού ή οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης εξυπηρέτησε, ευνόησε, έφερε τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, χαριστικές, για κάποιον από όλους αυτούς τους κυρίους. Αυτό είναι η διαπλοκή. Εσείς, οι βουλευτές σας, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ξεπληρώσετε αυτά που πήρατε δανεικά και αγύριστα από τον ελληνικό λαό, ή θα είναι και αυτά σαν το κήρυκα δανείων, σαν το κήρυκα χανείων? Δώστε μια απάντηση. Φαντάζομαι, κύριε Τσίπρα, ότι δεν μας εισηγείστε να κουρέψουμε και εμείς τα δάνεια όπως κουρέψατε τα δικά σας, έτσι δεν είναι? Δεν μας προτείνετε αυτό? Γιατί είστε το μόνο κόμμα, είστε το μόνο κόμμα στο οποίο έχουν κουρευτεί δάνεια. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει κουρέψει τα δάνειά του. Εμείς κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης της Νέας Δημοκρατίας. Αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες μας, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και ξεπληρώνουμε σιγά σιγά τα δάνειά μας. Λίγες ώρες μετά και τη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα Τσίπρας, Μητσοτάκης ή ανάλατο φαγητό για έναν χρόνο. Δώσουμε τρεις επιλογές και θα επιλέξετε μία από αυτές. Η μία είναι ανάλατο φαγητό για έναν ολόκληρο χρόνο, η άλλη είναι Μητσοτάκης και η άλλη είναι Τσίπρας. Προτιμώ το ανάλατο φαγητό γιατί είναι και πολύ υγιεινό. Εγώ θα πω το καλύτερο. Ό,τι θέλω να σκάμω να μ' ανοιάξει να το κρατήσω. Αυτό ξέρω εγώ. Ανάλατο φαγητό. Για ένα ολόκληρο χρόνο. Ναι. Το πρώτο. Ανάλατο φαγητό για όλο το χρόνο. Ανάλατο. Ποια είναι τα επιχειρήματά σας? Γιατί ούτε τον έναν που είπατε, ούτε τον άλλον, δεν τους συμφωνώ μαζί τους, με τις απόψεις τους. Για αυτό το λόγο πάμε στην τρίτη εναλλακτική λύση. Μάλλον παρά είναι αλμυρή για τα γούστα. Ναι, και αρκετά πικρή. Πολύ πίκρα. Ανάλατο φαγητό για όλο τον χρόνο. Για ποιο λόγο θα? Γιατί τον Τσίπρα τον ψηφίσαμε, τον ζήσαμε. Το Μητσοτάκη δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τίποτα. Και ούτε και θέλει να κάνει. Ο Μητσοτάκης είναι παρελθόν, πιστεύω. Ωραία. Ανάλατο φαγητό λοιπόν.
ανάλατο φαγητό, ξέρω εγώ. Το ανάλατο μάλλον, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό. Για ποιο λόγο? Ναι, τώρα ο λόγος είναι προσωπικός, αλλά αυτό θα επέλεγα. Μητσοτάκης. Ανάλατο. Ποια είναι τα επιχειρήματά σας? Στο ανάλατο, ό,τι θα το τρώω και θα βάζω ό,τι γεύση θέλω. Δεν θα μου βάζουν τέ και καλά ό,τι γεύση θέλουν αυτοί. Ωραία.